τσίπτης γκέιτ, θα το πω εγώ. Είδαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Βενιζέλου, του κυρίου Αθανασίου. Έχει δημιουργηθεί έτσι πάλι μια πολιτική αντιπαράθεση που χτυπά κόκκινο. Μπήκαμε σε μια περίοδο σκανδαλολογίας, το λέμε με τον Βαγγέλη, που θα πάμε έτσι μέχρι τις εκλογές, και στην ποινικοποίηση που εγώ δεν το θέλω με τίποτα τη πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Μήπως ευθύνεται η κυβέρνηση γι' αυτό? Κοιτάξτε, να σας πω. Πιστεύω ότι πράγματι η ευχή του κυρίου Γιακουμή να κουβεντιάσουμε και προγραμματικά γιατί Ευρώπη θέλουμε, γιατί έχουμε ευρωεκλογές μπροστά μας, ποια είναι τα κρίσιμα διλήμματα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι πρέπει να έρθει στο προσκήνιο μαζί και με όλα τα άλλα. Να μην συζητάμε μόνο την επικαιρότητα, αλλά να απευθυνθούμε στους πολίτες που πρέπει να πάνε στην κάλπη οπωσδήποτε, για να τους πούμε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμιο αυτή τη στιγμή. Θα συμφωνήσω μαζί. Ότι η ακροδεξιά σηκώνει κεφάλι. Και ότι αν δεν αλλάξουμε πολιτικές, τότε τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ δύσκολα την επόμενη μέρα. Να απαντήσω όμως αυτό. Καταρχήν, εγώ, αν κάποιος ισχυρίζεται ότι ξαφνικά η κυβέρνηση ανακάλυψε ένα σκάνδαλο, για το οποίο έχει κάνει μια τρομερή σκευωρία που πιάνει από το FBI μέχρι τους δικαστές και έχει οργανώσει την εξόντωση, ας πούμε, των πολιτικών της αντιπάλων, νομίζω ότι κινείται σε άλλες σφαίρες. Γιατί το κρίσιμο πράγμα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται, κατά τη γνώμη μου, στην επικαιρότητα, είναι η αποκαλυπτικές, θα έλεγα, κάθε μέρα προσεγγίσεις, το ότι το περίφημο άρθρο 86, το οποίο έχει αυτή την πολύ μικρή προθεσμία όταν κάποιος είναι υπουργός και υπάρξει ένα ζήτημα στην επόμενη σχεδόν περίοδο, στη δεύτερη κοινοβουλευτική περίοδο, είναι σαν να μην συνέβη τίποτε. Και το κρίσιμο θέμα είναι να μιλήσουμε επιτέλους εάν οι μίζες, οι δωροδοκίες, αυτό για όποιον υπάρχει θέμα, είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στα υπουργικά του καθήκοντα. Αυτό που θέλω να πω. Δεν το είπε έτσι ακριβώς, αλλά... Να το βάλουμε να το δούμε. Δεν το είπε έτσι. Να το βάλουμε να το δούμε. Εγώ θα σας πω το εξής. Εγώ το άκουσα, και εγώ το άκουσα ζωντανά. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι προσπαθούσε ακριβώς να πει ο... Κάτι προσπαθούσε πάντως. ο κύριος Αθανασίου. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη του σε αυτό το θέμα. Αλλά εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο δίλημα. Πέρα από το προφανές τεκμήριο αθωότητας που υπάρχει για όλους. Υπάρχει ένα δίλημα. Και το δίλημα το οποίο αποκαλύπτει το πιο βαθύ, πέρα από την υπόθεση την οποία θα διερευνήσει η δικαιοσύνη, βέβαια. Κανένας δεν είναι κατήγορος ή δικαστής ή κλπ. Μάλιστα. Θα αλλάξουμε... Να πω το δίλημα όμως. Το δίλημα και να μου απαντήσεις. Το δίλημα, γιατί είναι και δίλημα απέναντι και στους Έλληνες πολίτες και σε αυτές τις εκλογές, θα έλεγα, με την ευρεία έννοια. Θα αλλάξουμε το Σύνταγμα σε μια κατεύθυνση που να μην θεωρείται υπουργικό καθήκον η πιθανή μίζα, δωροδοκία κλπ. Ή όχι. Κυρία Σπυράκη. Θα μπορούσα να μιλήσω για κυβέρνηση Γκέμπελς.